ότι λόγω του χρηματιστηρίου η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο του 20, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, ήταν 46,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα έχει φτάσει 344 ευρώ, 300 δηλαδή ευρώ παραπάνω. Ξέρετε, έρχονται ήδη λογαριασμοί, χτυπάνε κόκκινο λοιπόν, σε όλα τα νοικοκυριά. Έτσι, και αυτό διαχέεται σε όλη την οικονομία. Και τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω ο κόσμος ότι υπάρχει χρηματιστήριο ενέργειας. Και αυτό πληρώνουμε. Και ενώ βέβαια το καλώδιο που έρχεται το ρεύμα στο σπίτι είναι ένα. Ποιος πάροχος είναι, αλλάζει. Το νεράκι είναι μια χαρά, ευχαριστώ πολύ. Σου για τα άλλα, σου τσόκτες έκπαιδε. Εκτός αν πάρετε εσείς ένα τσάι, οπότε θα πάρω και εγώ ένα. Ωραία. Όλοι μαζί το πάνε, βεβαίως, με τις αποφάσεις που παίρνουν οι πολιτικοί. Ωστόσο, έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσατε, ποια είναι η κατανομή με τη δική σας οπτική. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχω δεν είναι αφαίρετα και όταν είχαμε δραχμή, έχει γίνει αναγωγή στο ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αύξησε το χρέος κατά 28,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε 75,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος και το αύξησε κατά 47 δισεκατομμύρια. Αλλά αυτό το χρέος ήταν στα πλαίσια του σημερινού Μάστριχτ. Και να φανταστούμε, ας πούμε, το Ηράκλειο, για παράδειγμα, χωρίς Παγνή και χωρίς Πανεπιστήμιο, χωρίς ΤΕΗ, τα Χανιά χωρίς μεγάλα νοσοκομεία, χωρίς Πολυτεχνείο κλπ. Το Ρέθυμνο ομοίως. Δηλαδή, τα χρήματα που δόθηκαν ήταν στην κατεύθυνση της ανάπτυξης. Ήταν η πανεπατική πολιτική την οποία ασκούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στη συνέχεια πήρε το σκητάλιο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο οποίος παρέλαβε 75,9 δις χρέος και παρέδωσε σε τρία χρόνια 139,1, δηλαδή το αύξησε κατά 63,2, όταν ο Παπανδρέου το αύξησε στα 8 χρόνια 47 δισεκατομμύρια. Συνεχίζει μετά ο Πλήρων. Αλυσιδωτές συνέπειες στα πεδία της ενέργειας και της παγκόσμιας οικονομίας. Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν έτσι όλο και δραματικότερα τις εθνικές προκλήσεις. Όπως δεν θα εμφανιστώ ποτέ χωρίς γραβάτα όταν θα εκπροσωπήσω επίσημα τη χώρα. Όταν θα πάω να πιω μια μπύρα με τους φίλους μου μετά την μπάλα, θα πάω με το ιδρωμένο τισέρτ μου. Το είδα, παρατήρησα προηγουμένως ότι σε διάφορες συναντήσεις έχετε και ελεύθερη εκπομπή. Το κάνω πάντα. Και νομίζω ότι προσφέρεται για πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Ήταν πάρα πολύ ευχαριστή συνάντηση. Μεθυσμένο σε ρεμαλάκα, ποιος είναι? Όχι, ο Πλακιωτάκης είμαι, κύριε Πάνο, υπουργός Ναυτιλίας. Τι θε, ρε Πλακιωτάκη, προχθές δεν σε έχεσα, τι θε? Όχι, κομπλέ είμαι από χέσιμο, εγώ κομπλέ. Κύριε Πάνο, πήρα να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ορισμένα παράπονα από εσάς. Ποιας χώρας? Της Ελλάδας, ποιας χώρας, κύριε Πάνο? Και ποιον έχετε Πρωθυπουργό, ρε Πλακιωτάκη, αυτή την εποχή στην Ελλάδα? Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πάνο. Ποιον? Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε βαλά, ρε μαλάκα. Το Μητσοτάκη, ρε μαλάκα, Πρωθυπουργό. Ρε εσύ, αυτού του είχα κάνει δώρο παπούτσια με κορδόνια 16 χρονών και τα κρύψει μάνα του στο υπόγειο, μην πληγεί ρε μαλάκα. Τον Κυριάκο. Η τιμή προσδιορίζεται από την προσφορά και από τη ζήτηση. Είναι μια αγορά η οποία είναι θύμα κερδοσκοπίας. Και ενδεικτικά αναφέρω ότι μόλις τις τελευταίες 4 μέρες, από τη στιγμή δηλαδή που δημοσιοποιήθηκε η πρότασή μου και το ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά φυσικού αερίου έχει πέσει κατά 50% από περίπου 220 που ήταν. Την ώρα που οι αγρότες βλέπουν πια να είναι ασύμφορο να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, η ΔΕΗ ανακοινώνει ισολογισμούς για το 2021 με 850 εκατομμύρια κέρδος και πανηγυρίζουν οι γιάπηδες κατά Golden Boys που παίρνουν 460 χιλιάρικα το μήνα μισθό.
Και αυτό μετράει χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους που είναι από μας, προέρχονται από μας και με τους οποίους έτσι η Ευρωπαϊκή. Αχ, έλα μου. Είμαστε απατεώνες. Τέλος όβερ. Τέλος όβερ. Αχ, έλα εδώ εσύ. Εσύ έφαγες καμία. Όχι. Να κερδίσει ο κάτοχος της Καγέν περισσότερα από το φτωχό. Εμείς θα πάμε και θα στηρίξουμε το φτωχό που δεν βγάζει το μήνα του. Αυτό θα κάνουμε. Λαϊκισμός χειρής του είδους. Λόγω της λεγόμενης στρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου αμφισβητεί η Τουρκία την κυριαρχία της Ελλάδας πάνω σε αυτά τα νησιά. Τη δεύτερη επιστολή εδώ και 4 μήνες μέχρι προχτές δεν την είχε απαντήσει η ελληνική πλευρά. Τι θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο και αυτά είναι αστιότητες. Mm-hmm. Μα έχει τεθεί το θέμα τότε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί διαπραγμάτευση κάνει τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε πρωθυπουργός δεν πάει να διαπραγματευτεί. Οι διαπραγματεύσεις έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, κύριε Αντώναρε, θα έπρεπε να μην δεχτεί την πρόσκληση του Ερντογάν ο πρωθυπουργός. Σε αυτό το χρονικό σημείο, θεωρώ, χωρίς την καταγραφή με αυστηρό τρόπο όλων των θεμάτων προς συζήτηση, ακόμη και χαμηλών θεμάτων πολιτικής, όπως είναι ο τουρισμός, η οικονομία, τα θέματα αλληλείας στο Αιγαίο, διάφορα θέματα, δεν θα έπρεπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει. Μάλιστα. Η χώρα αυτή έχει άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή από τα να δέχεται να δημιουργηθεί από μια επιθετική αναθεωρητική Τουρκία ένα καθεστώς επιπλέον έντασης. Αυτό κάνει ο κύριος Ερντογάν. Θα δούμε, θα υπάρχουν παραβιάσεις πολλές. Βέβαια. Τον Κυριάκο. Ποιος τον έκανε αυτόν τον πρωθυπουργό, ρε. Εσείς, κύριε Πάνο, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ένωση τον έβαλε. Καλά, ρε μαλάκες. Εμείς είχαμε πει, κάναμε την πλάκα μας. Ποιος τον ψήφισε αυτόν, ο λαός. Όπα, Πλακιωτάκη, όπα. Όπα, Πλακιωτάκη, γιατί θα φας το χεσηματάκι σου. Όχι ο λαός, ο κυρίαρχος λαός. Ρίχτω μία. Ο κυρίαρχος λαός, κύριε Πάνο. Μπράβο, μπράβο Πλακιωτάκη, ωραία. Να σου πω ένα ρομαντικό να βάλεις πάνω σου που πει γυναίκα μου, γιατί μυρίζεις. Άντε, γεια σου Πλακιωτάκη. Γεια σας. Διότι ο νέος ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Μόσχα δεν βρέθηκε ούτε μία μέρα στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο ίδιος καταγγέλει μεταξύ άλλων. Από 1η Ιανουαρίου του 2021, μετά από διαγωνισμό στον οποίο πήρα μέρος αλλά δεν κέρδισα, ο νέος νικητής υπέγραψε συμβόλαιο και ξεκίνησε τη δουλειά του. Πέρασαν ήδη 15 μήνες και στην ΕΡΤ δεν βγήκε ούτε ένα ρεπορτάζ από Ρωσία. Δεν ξέρω από πού η ΕΡΤ έβγαζε τον ανταποκριτή όταν από κάτω έδινε το όνομά του και έβαζε τη λέξη Μόσχα. Ξέρω ότι δεν βρέθηκε στη Μόσχα ούτε μία μέρα στο 15μηνο διάστημα. Έχουμε την τροχιά, μισό λεπτό κύριε Πατούλη. Πάμε να βρούμε τον κύριο Λάσκο, ο οποίος είναι μαζί μας. Θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο, τον διευθυντή της τροχιάς Αττικής, για να μας πει γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πατούλη, αυτό που λέτε εσείς, χωρίστε. Διότι χρειάζεται να κάνουν την πολίτευση, τα κάνουν μόνοι τους. Ανοίγουν τον δρόμο διάπλατα. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Είμαστε στο ανατολικό σύνορο της Ευνόπης, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει πέρα από αυτό. Και ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της Επίρου μας, είναι και στην καρδιά της. Ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα της Δύσης, είμαστε η Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία. Και για τον Κυριάκο. Α, γι' αυτόν καθόλου. Δηλαδή, ήταν σαν να έπεσε αστροπελέκη στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε. Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του, ναι. Κυριάκου η εγώ πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ. Είπατε ότι κάποιοι από το σκληρό του πυρήνα τον εμποδίζουν να συμβιβαστεί.
Δεν θέλω να το πιστεύω, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι... Γιατί κανείς δεν έχει μιλήσει για προδοσία από τους έξω, ούτε οι Ρώσοι, ότι ο Ζελένσκι προδίδει. Όχι. Εκείνο το οποίο θέλει να δείξει ο Ζελένσκι είναι ότι μια παράδοση, μια συνθηκολόγηση δηλαδή, είναι ισοδύναμη με προδοσία. Προδοσία του αγώνος των Ουκρανών να αντισταθούν στη ρωσική εισβολή. Αυτό θέλει να δείξει, να το κάνει να του δώσει την σημασία και τη βαρύτητα που απαιτεί ο λαός του από τον αρχηγό του. Και βεβαίως το τονίζει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτόν τον πόλεμο το πρώτο πράγμα που πρέπει όλοι να φροντίσουν και οι δύο πλευρές, ναι, είναι να σωθούν οι άμαχοι. Αυτό είναι ο υπέρτατος στόχος. Και αυτονόητο. Και δεν είναι δυνατόν με αυτό να σπεκουλάρουμε. Ούτε η μία πλευρά, ούτε η άλλη. Έχει τη δυνατότητα αυτή την ώρα να κάνει τις όποιες εκτόσεις κάνει. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Θα είχε χρεοκοπήσει δηλαδή. Δεν θα μπορούσε... Και θα είχε χρεοκοπήσει και φυσικά δεν θα μπορούσε να κάνει καμία παρέμβαση. Ακόμα και να ήταν οριακά εκεί που ήταν προηγουμένως. Και τώρα, το δεύτερο το οποίο λέμε, ναι, είναι ότι εάν δεν είχε γίνει η παρέμβαση με το Λιγνίτη θα ήταν ακόμα ακριβότερο το ρεύμα. Των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εδώ, αφού είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ και μπορεί να μας ακούσει, ανάπτυξη και πρόοδος δεν είναι να μην μπορούμε να ζεσταθούμε, δεν είναι να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να καλύψουμε τις ανάγκες μας το 2022. Ανάπτυξη και πρόοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχει φέρει η επιστήμη και η τεχνολογία για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δεν είναι, κάνουν επί προσωπικού. Εγώ στο ραδιόφωνο είχα ακούσει την ομολογία του κυρίου Πολάκη και είμαι υποχρεωμένος, αν θέλετε, υποχρεωμένος να το μεταφέρω εδώ στη Βουλή. Ο κύριος Πολάκης παραδέχτηκε ότι υπήρχαν διπλά βιβλία και εγώ ξαναπευθύνω λοιπόν την ερώτηση του κύριου Πρόεδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου αν ήταν νόμιμα ή παράνομα. Ευχαριστώ. Στήριξης, αξιοποιώντας τόσο εθνικούς όσο και ευρωπαϊκούς πόρους. Όμως, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί και πανευρωπαϊκή απάντηση. Έλα! Βαρδί, ναι! Ποιος τον έβαλε ρε μαλάκα τον Κυριάκο ρε μαλάκα, θα κατουριθώ σήμερα! Ο Βαγγέλης! Το μαλάκα! Στις άλλες εκλογές θα τους βάλουμε να το ψηφίσουν πάλι αυτοί ρε μαλάκα. Σε μια εποχή που κατασκευάζει θεατές, η πραγματική ζωή απαιτεί πολίτες. Απαιτεί δράση και συμμετοχή για την εξέλιξη και την πρόοδο. Όταν η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, οι καιροί μας απαιτούν αλληλεγγύη. Όταν η αδικία γίνεται κανόνας, οι καιροί μας απαιτούν δικαιοσύνη. Όταν η αλήθεια φημώνεται, οι καιροί απαιτούν δημοκρατία. Σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη την αλλαγή, οι επιλογές μας κρίνουν τη ζωή μας. Δεν υπάρχει μέση οδός. Κάποιος σας το έδωσε για να το πετάξετε. Λοιπόν, ακούστε με για να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Αν είχατε βρει να έχω σπαταλήσει μισό ευρώ, θα με είχατε γβάρει ανάποδα στο Σύνταγμα. Όχι τώρα, αλλά 5 γενιές πίσω, καθέτος και άλλες 7 οριζοντίως. Δεύτερον, αυτή η ιστορία με τα διπλά ταμεία, η οποία ελέγχθηκε με δική σας παρέμβαση και την περίοδο που ήμουνα υπουργός και πιο μετά, είναι αυτό που είπα εγώ και το οποίο αποδεικνύει την καταστροφή, την κακομοιριά και τον όλεθρο που φέρατε στη χώρα το 12 με 14. Τι ήταν τα διπλά ταμεία του Δήμου Σφακίων που εγώ το είπα στο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ τότε.